σας. Σήμερα, όπως βλέπετε, είμαι σε ένα διαφορετικό setting, γιατί αποφάσισα να κάνω ένα λίγο διαφορετικό βίντεο με τα μαγαζιά που πηγαίνω στην Αθήνα για φαγητό. Τα περισσότερα μαγαζιά που θα δείτε σε αυτό το βίντεο είναι vegan ή vegetarian, έχουν δηλαδή vegan ή vegetarian επιλογές, αλλά φυσικά πάρα πολλά μαγαζιά της Αθήνας έχουν επιλογές για vegan ή vegetarian. Απλά εγώ θα επιλέξω να κάνω ένα βίντεο πιο εστιασμένο σε αυτά, γιατί πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει. Επίσης, κάτι που είναι λίγο προφανές, αλλά θέλω να το πω, είναι ότι δεν πήγα σε όλα μαγαζιά μέσα σε 1-2 μέρες. Είναι μέσα σε 2 και 3 και 4 εβδομάδες όλα αυτά τα πλάνα που θα δείτε. Και έχω επιλέξει να πάω και σε μαγαζιά που μου αρέσουν πολύ, αλλά και σε άλλα μαγαζιά που ίσως θα πάω για πρώτη φορά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και για μένα να δοκιμάσω νέες γεύσεις. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει, μαγειρεύω πολύ και προτιμώ να τρώω σπίτι παρά να τρώω έξω. Και κατά μέσο όρο τρώω 1 φορά την εβδομάδα έξω. Αλλά ήταν μια ωραία ιδέα για βίντεο και σκέφτηκα να την υλοποιήσω. Επίσης, φοράω ένα fully thrifted outfit. Είναι αυτή η ζακέτα, η wrap-up είναι second hand και το παντελόνι, το Levi's, είναι επίσης second hand και είναι πάρα πολύ βολικό και ωραία για αυτόν τον καιρό, για τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Είναι πολύ ωραία. Ακόμα φοράω ανοιχτά παπούτσια, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω, με βολεύουν. Τώρα λοιπόν πάω στον αθλητισμό μου, που είναι στο χολαργό. Όσοι δεν ξέρετε, κάνω εθελοντισμό σε μια δομή ψυχικής υγείας και μετά θα πάω στο Μαματιέρα, ένα από τα αγαπημένα μου εστιατόρια στην Αθήνα, με το αγόρι μου και δύο φίλους μου. Οπότε και θα δείτε τι φάγαμε εκεί, όπως και στα υπόλοιπα μαγαζιά. Βάλε αυτό στο πιάτο σου μέσα, νομίζω ότι έχεις πάρει. Επιτέλους ήρθαμε στο Μαματιέρα, έχουμε πεθάνει από την πείνα. Εγώ προσωπικά πέθανα να φάω το κλασικό μπέργκερ που παίρνω εδώ, που είναι πάρα πολύ καλό, και των λαχανικών και των μανιταριών. Αλλά δυστυχώς δεν είχαν τα ψωμάκια σήμερα, γι' αυτό αναγκαστήκαμε να πάρουμε. Εγώ βασικά πήρα αυτό εδώ το πιάτο, που είναι το ίδιο με τα μπέργκερ, απλά είναι με ρύζι. Εντάξει. Η Άρια, που την έχετε δει και στο άλλο vlog, στο πύλι όταν ήμασταν, πήρε το μπουρίτο χωρίς τα νάτσος, είναι λίγο όρφανο. Ο Κώστας πήρε το νάτσος και πήρε και έξτρα σάλτσα καυτερή. Εδώ πέρα γενικά τα κάνουν πάρα πολύ καυτερά, γιατί όλοι οι μάγειρες είναι από κάπου Ασία και είναι όλα τα πιάτα. Δηλαδή, ακόμα και το παραδοσιακό φαλάφελ να πάρεις, είναι πολύ καυτερό. Και ο Γιάννης έχει πάρει σουτζουκάκια. Τα οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά σουτζουκάκια έχουμε φάει σε πολλά μαγαζιά και αξίζουν πολύ. Αυτά, θα σας πούμε εντυπώσεις μετά. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά το τρώω αυτό. Οπότε ναι. Αφαιρεί χειρουργικά την ντομάτα. Θα κάνω αυτό έτσι εδώ. Να μην φαίνεται. Καλώ την ώρα. Ναι. Εγώ θα το τοποθετήσω εδώ. Παναγία. Σωστό. So is baby Jesus. Έγινε ένα λάθος στο μαγαζί και μας πρότεινε να μας φέρει το φαγητό του, όπως έκανε λάθος. Και απλά εμείς, εντάξει, δεν προβληματιστήκαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι όλοι έχουν τελειώσει. Στα αγόρια έχουν πάρει τελείως τα λαφτά. Και εγώ, εντάξει, εδώ λίγο πιο αργά το απολάμβανα. Τώρα νομίζω ότι απλά θα αρχίσει να το αποκεί. Ναι, βάζει, άρα είναι έτοιμη να ορμήξει. Παιδιά, είναι τέλειο. Δεν έχω πάρει να μπαίξει ποτέ εδώ πέρα. Στην ίδια. Αυτό το παίρνω στη νυχτά. Μετά από 5 πιάτα, 4 πιάτα δηλαδή, κυρίως και ένα κερασμένο, πήραμε και γλυκό, παιδιά, εντάξει, έλεος. Τραγικό. Πες μου, μίζει. Για πείτε λίγο πώς είναι. Α, καλό. Μόλις ήρθαμε στο Αβίτ, στη Γλυφάδα. Είμαστε εδώ με τη Δέσποινα, η οποία έχει και αυτή Instagram και YouTube, το Learn to Love Our Earth. Και θα φάμε εδώ πέρα. Έχουμε ήδη πάρει ένα matcha latte η Δέσποινα και εγώ μια κομπούχα. Γιατί ποιος μπορεί χωρίς κομπούχα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον. Έχουμε γνωρίσει και την αυγή. Εγώ έρχομαι πρώτη φορά εδώ. Και είναι πολύ φιλικά, είναι πολύ ωραία και φωτεινά.
Και δροσερά αρκετά, εντάξει. Είναι δροσερά. Είναι. Έχει λίγο ζέστη ακόμα, εντάξει. Να ξέρεις, έβγαζα ενώ έβγαζε story. Το φέρνει τέλειο. Ναι, όντως. Για πες σαν το δικό σου, τι έχει. Εμένα είναι το Beyond Burger και έχει και μανιτάρια μέσα. Έχει σάλτσα από αβοκάντο, μαγιονέζα, πατάτες καταπληκτικές και μία πολύ καυτερή σάλτσα, σα σιράτσα, μαγιονέζα. Και είμαι ενθουσιασμένη. Ένα το δικό μου έχει ψωμάκι από μπριός από γλυκοπατάτα. Έχει το πάτι είναι από τόφου και είναι έτσι πολύ τραγανό απ' έξω. Και έχει και μένα μια σάλτσα η οποία είναι από αβοκάντο και λεμόνι. Και αυτές οι πατάτες οι οποίες φαίνονται πάρα πολύ ωραίες. Καλή μας όρεξη! Ήρθαμε στο πιγκαλάκι, Περιγιάννη, και τρώμε λαχανούλι, μόλις το παραγγείλαμε. Ο λαχανούλι στο τυρτεκάκι είναι φτιαγμένο από λαχανικά. Επίσης πολύ ωραία είναι η ροβίτσα που είναι φτιαγμένη από πράσινο φασολάκι. Και μετά είναι και το κλασικό φαλάφελ που είναι πάρα πολύ ωραίο, που να αναβαθμίσει λίγο το χώρο και τη συνεργή. Και είναι λίγο πιο μεγάλη η ποσότητα. Είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Και το δοκίμασα κιόλας, που μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο πιο νόστιμο από παλιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ήσυχος, είναι χαλαρός, είναι στα Ακρόπολη, οπότε βολεύει πολύ και για τους τουρίστες. Μόλις φύγαμε από το βικανάκι και η κυλίτσα μου είναι πολύ γεμάτη με ωραίο φαγητό. Ενώ είναι μικρό το ράπι, φαίνεται μικρό, είναι πολύ γεμάτο με πράγματα. Και συμβουλή να μην το κόψετε στη μέση, να του πείτε να σου το φέρει ολόκληρο για να μην τρέχουν τα ζουμιά και σάλτσα έξω, γιατί είναι πραγματικά κρίμα. Επίσης εκεί πέρα έχει μουσακά και κάποιες φορές ίσως έχει παστίτσιο, δεν είμαι σίγουρη, και έχει και ντάκο. Είναι πάρα πολύ νόστιμα, έχει και βιολογικό καφέ. Έχει τσάι, απλά δεν ήθελα να μιλήσω πολύ μέσα γιατί ξέχασα το μικρόφωνο μου σήμερα και δεν το είχαμε προγραμματίσει να πάμε και έτσι θα έπιανε πολύ μουσική και πολύ θόρυβο, οπότε προτιμώ λίγο να τα πω στον δρόμο. Αυτό γενικά, βολεύει πολύ τοποθεσία, είναι ωραίο για κάτι γρήγορο και εύκολο και πραγματικά το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το επόμενο μαγαζάκι που στηρίζω πολύ συχνά είναι το Κουκουμέλα και βρίσκεται στα Εξάρχεια. Είναι αντικειμενικά ο πιο φημισμένος γύρος μανιταριών της Αθήνας. Στα τυλιχτά του βάζει για σως κρέμα αμυγδάλου, βίγκαν μαγιονέζα, κρέμα αβοκάντο ή τζατζίκι και οι πατάτες του είναι αξεπέραστες. Εγώ συνήθως παίρνω γέλο που έχει μαγιονέζα και μοστάρδα, αλλά τελευταία δοκίμασα αντί για μοστάρδα να βάζω λίγο τζατζίκι. Και είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Επίσης στις πατάτες μπορεί να σας βάλει σως τσένταρ που είναι από γλυκοπατάτα και πραγματικά θυμίζει πάρα πολύ τσένταρ. Σερβίρει και κεμπάπ που είναι πολύ ιδιαίτερο, ενώ υπάρχουν και πιάτα ημέρας, όπως κάποια σαλάτα ή σούπα, ανάλογα και με την εποχή. Τα υλικά του είναι κατά βάση βιολογικά, αλλά παρόλα αυτά οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Τέλος, το τελευταίο μαγαζάκι που θα σας δείξω
είναι το Arte Italiana. Άργησα πολύ να ανακαλύψω αυτό το μαγαζάκι, αλλά από τότε που γνωριστήκαμε δεν έχουμε χωριστεί καθόλου. Έχει 20 vegan γεύσεις παγωτού και όλα τα χωνάκια τους είναι εξ ολοκλήρου vegan. Επίσης, πολλές γεύσεις δεν περιέχουν καθόλου ζάχαρη. Το γάλα αντικαθίσταται στις γεύσεις από γάλα βρώμης ή ρυζιού. Οι αγαπημένες μου γεύσεις είναι το φουντούκι, το φιστίκι και η στρασιατέλα. Ανάλογα και με την εποχή, θα βρείτε και άλλες γεύσεις φυσικά. Δυστυχώς, δεν έχουν vegan βαφλάκια, αν και σερβίρουν vegan καφέ. Vegan βάφλες μπορείτε να δοκιμάσετε στο Ice Queen Gelato στην Ακρόπολη και σας έχω φτιάξει μια τεράστια λίστα με vegan μαγαζιά της Αθήνας που θα τη βρείτε στο description box για να μην αδικήσω κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Περιμένω να πείτε στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας μαγαζί ή σε ποιο μαγαζί από αυτά που είδατε θα θέλατε οπωσδήποτε να πάτε. Και σκέφτομαι επίσης να κάνω και part 2 σε αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν θα σας ενδιέφερε να δείτε και άλλα μαγαζιά. Αν σας αρέσει το περιεχόμενό μου, κάντε like και subscribe και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.